να έχουμε λύσει το θέμα του χρέους με τους ξένους, να έχουμε προχωρήσει τις μεταρρυθμίσεις, να έχουμε διώξει από το δημόσιο τους αργόμισθους, από τους δήμους, από τους ΔΕΚΟ, να έχει σε κάποιο σοβαρό πια αξιόπιστο βαθμό σοβαρευτεί η χώρα. Είναι πολύ δύσκολο γιατί εδώ ο συνδικαλισμός είναι αρρωστημένος, η κοινωνία με το πρώτο βγαίνει σε διαδηλώσεις, την απεργία εδώ την έχουμε για παίξε γέλασε, επομένως φοβάμαι. Φοβάμαι δηλαδή ότι ο λαός θα είναι αντίθετος με αυτά που πρέπει να γίνουν, γιατί δεν βγαίνει και κανείς να του πει με επιχειρήματα γιατί πρέπει να γίνουν οι αλλαγές αυτές. Δηλαδή χάνουμε το τρένο γιατί δεν βγήκαν κάποιοι σοβαροί πολιτικοί να μιλήσουν στη τηλεόραση και να εξηγήσουν. Κύριοι, πρέπει να ανοίξουν τα επαγγέλματα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Πρέπει να αλλάξουμε το φορολογικό σύστημα γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Πρέπει να κάνουμε το ένα. Πρέπει να κάνουμε στο Σύνταγμά μας κάποιες μεταρρυθμίσεις για τον εξής λόγο. Πρέπει να πούμε με επιχειρήματα, να πείσουμε, ώστε ο λαός να πει ναι, ναι, να δώσει έγκριση επί των επιχειρουμένων αλλαγών. Αν οι αλλαγές γίνονται ερήμην της κοινωνίας, είναι άγονες. Και αυτό κάνει μέχρι τώρα ο Σαμαράς. Κάνουν ψηφοφορίες στη Βουλή, ψηφίζουν οι βουλευτές και ούτε οι ίδιοι βουλευτές δεν έχουν διαβάσει τι ψηφίζουν. Η δε κοινωνία έχει παντελή άγνοια. Εν τω μεταξύ γίνονται και λάθη. Δηλαδή οι ξένοι ζητούν πράγματα ανούσια και άχρηστα. Οι ξένοι πάνε να φορέσουν στην Ελλάδα κορσέδες. Κορσέδες, οικονομικούς κορσέδες, πολιτικούς θεσμικούς κορσέδες. Δηλαδή να συμπιέσουν την Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μεσογειακή χώρα. Που δεν θέλει έτσι σατραπίστικη συμπεριφορά. Θέλει μια συμπεριφορά διπλωματίας. Οι μεσογειακοί λαοί αλλάζουν εύκολα, αλλά πρέπει πρώτα να πιστούν ότι οι αλλαγές είναι απαραίτητες. Και εδώ είμαστε μηδέν. Δηλαδή εδώ είχαμε μια ευδαιμονία. Οι Έλληνες επιμένουν ότι πρέπει να συνεχιστεί το φαγόποτε. Εγώ πιστεύω ότι οι οπαδοί του Τσίπρα, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, οι περισσότεροι οπαδοί των κομμάτων αυτών, θέλουν το φαγοπότι και τις και τα ρουσφέτια του παρελθόντος. Ακόμη δηλαδή εν έτη 2014, αφού έχουν παρέλθει πόσα πλέον 4,5 χρόνια κρίσης, ο ελληνικός λαός επιμένει στο σύστημα του ρουσφετιού, του διορισμού στο δημόσιο, έχει δηλητηριαστεί επί δεκαετίες από αυτό και σου λέει δεν σταματάει αυτό. Όσο υπάρχει ελληνικό κράτος θα υπάρχει μέσον, ρουσφέτη, συναλλαγή, πελατειακή σχέση κλπ. Επιμένει στην ευδαιμονία αυτή να γυρίσει. Πρέπει να τον πείσουμε ότι αυτό είναι οριστικά παρελθόν. Και χάνουμε χρόνο όσο νοσταλγούμε την πελατειακή σχέση των τελευταίων 50 ετών. Και πρέπει τώρα όλες μας τις δυνάμεις σαν κοινωνία και τις ευεδρίες να τις αποθέσουμε και να τις αφιερώσουμε στην αλλαγή όλων μας και του χαρακτήρα μας και της συμπεριφορά μας, των συνηθιών μας, βεβαίως και του κράτους. Από άκρου εις άκρον. Πρέπει να πνεύσει νέος άνεμος, ευρωπαϊκός εις όλη τη χώρα. Δεν θα πηγαίνουμε στον βουλευτή. Δεν θα πηγαίνουμε στο κόμμα, απλά θα διαλέγουμε σε εκλογές όποιο κόμμα είναι πιο τίμιο. Αυτό θα κάνουμε. Αλλά όλα θα λειτουργούν με ένα αυτοματισμό, με μόρια, με αξιοκρατία, με ισοπολιτεία. Αν απευθύνεσαι σε ένα βουλευτή, να διώκεται ο βουλευτής. Αν τολμήσει ο βουλευτής και σου πει θα σου βάλω το παιδί, να χάνει την ασυλία ο βουλευτής. Γιατί τι, γιατί σε κάνει να ελπίζεις, σε ξαπατά. Γίνεται απατεών ο βουλευτής που σου υπόσχεται διορισμό. Μιλάει λοιπόν η Ένωση Κεντρών, κυρίες και κύριοι, για μια συνολική αλλαγή νοοτροπίας, ουσίας, χαρακτήρα, συνηθιών σε αυτή τη χώρα. Από ραγιάδες να γίνουμε πολίτες. Ο κύριος Σαμαράς, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Τσίπρας, εγώ πιστεύω ότι λειτουργούν σαν Φιλιππινέζες της οικονομικής ολιγαρχίας της χώρας. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν πολίτες? Να αντισταθούμε. Να αντισταθούμε.
να πούμε, είστε πάνω από 10 χρόνια βουλευτές, δεν θα ψηφίζουμε. Σε κανένα κόμμα. Όποιος είναι πάνω από 10-12 χρόνια, έξω ρε. Ας είναι ο Βενιζέλος, ας είναι η Μπακογιάννη, ας είναι ο Αβραμόπλας, ας είναι ο Καραμαλής. Δεν θέλουμε πάνω από 12 χρόνια κανένα μέσα στη Βουλή. Θέλουμε να ανανεωθεί η Βουλή. Τελεία υπάρχει. Δεύτερον, λεφτά δεν θα παίρνει κρατικά κανένα κόμμα. Δεν μπορεί να πεινάει ο λαός και να παίρνει αυτή 15,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Σαμαράς, 14,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Τσίπρας, 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο ο Καμένος. Δεν μπορεί να γίνονται τα έσκη. Ούτε ΜΚΟ θα παίρνει κρατικά λεφτά, ούτε τίποτα. Από εδώ και πέρα το χρήμα του λαού θα το περιφρουρούν εισαγγελείς. Εισαγγελείς. Θέλει ο υπουργός να δώσει λεφτά στην επιτροπή για να δώσεις λεφτά να μετέχει διακληρώσεως και εισαγγελικός λειτουργός. Και να φοβάται τη φυλακή. Να φοβάται να βάλει υπογραφή. Έτσι θέλω. Θέλω με τα μεγάλη φιδούς να διαχέεται το δημόσιο χρήμα. Γιατί και με τα μεγάλη φιδούς συγκεντρώνεται το δημόσιο χρήμα από μια κοινωνία οικονομικά καταβαραθρωμένη όπως είναι η παρούσα η Ελλάδα. Πρέπει να γίνουν λοιπόν συνολικές αλλαγές. Ενώ υπάρχουν ακόμη αυτή τη στιγμή 319.000 τριπλό συνταξιούχοι με τρεις κύριες συντάξεις. Δεν μιλάω επικουρικές, για κύριες ομιλώ. Στην Ευρώπη δεν υπάρχει έννοια δεύτερη σύνταξη. Μία σύνταξη γνωρίζουν. Λοιπόν, αν η σύνταξη είναι πάνω από 1.000 ευρώ, θα περιοριστούν όλοι σε μία. Αν και οι τρεις συντάξεις είναι κάτω από 500-600 ευρώ, θα συγχωνευτούν όλες. Εις μίαν. Θα συγχωνευτούν. Αλλά αυτό το φαινόμενο, τρεις συντάξεις ο καθένας, όχι κύριοι. Ούτε δύο-τρεις δουλειές πολυθεσίτες θα υπάρξουν, διότι έχουμε και 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Ούτε συνταξιούχοι θα επιτρέπεται να εργάζονται όταν παίρνουν πάνω από 1.000 ευρώ σύνταξη. Δεν θα επιτρέπεται να εργάζονται. Αν συλληφθούν να εργαστούν θα αφαιρείται η σύνταξη. Πώς θα επιτρέπω εγώ να δουλεύει ο συνταξιούχος, προφασιζόμενος ότι δεν του φτάνει η σύνταξή του, όταν έχω 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Πότε θα πιάσουν αυτή τη δουλειά? Θα τους αφήσω να φύγουν στη Γερμανία? Θα αφήσει ο Βασίλης ο Λεβέντης η Ένωση Κεντρών? Θα αφήσουμε το πιο υγιές κομμάτι της Ελλάδος, τους ανέργους? Γιατί αυτή είναι το πιο υγιές. Τους σπουδάσαμε, εξοδέψαμε λεφτά, περιμένοντας να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Τώρα τους βλέπω εγώ να πηγαίνουν Ρουμανία, Γερμανία, Αυστραλία, Τσεχία. Είναι αυτό είδηση για έναν που είναι πρωθυπουργός ή που θέλει να είναι πολιτικός? Είναι είδηση, κυρίες και κύριοι. Το ότι φεύγει το πιο ζωτικό κομμάτι της χώρας εις το εξωτερικό. Είναι αδιανόητο. Επομένως, εδώ θα πρέπει να κάνουμε επανάσταση από άκρο εις άκρο. Επανάσταση. Επανάσταση όχι με αίμα. Όχι με βία, αλλά μια πολύ, πολύ πιο προχωρημένη επανάσταση, αλλά που θα γίνει μέσα μας και στις σχέσεις μεταξύ μας και συνολικά θα σκεπάσει και την κοινωνία όλη. Θα γίνει στον καθένα μας, στη σχέση του καθένα με τους άλλους και συνολικά στην κοινωνία όλη. Για μια τέτοια επανάσταση μιλούσα από το 90 και δεν με καταλάβατε και ψηφίζατε απατεώνες, κλέφτες, λοποδίτες, τσιγκά, οτιδήποτε, τι ψηφίζατε. Δεν πειράζει, τώρα έληξε. Το ότι δεν κατάφερα να σας πείσω ή το ότι εσείς δεν με καταλάβατε, αυτό ας πούμε φταίω κατά το ίμιση εγώ, κατά το ίμιση εσείς. Όμως τώρα είναι η ώρα για μια νέα αρχή. Αν χάσουμε τώρα αυτή την πρόκληση, το μαγαζί κλείνει, κατεβάζει ρολά. Και η Ελλάδα θα είναι προτεκτοράτο.